Ως ΚΚΕ δεν θρηνούμε για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε βεβαίως θρηνούμε για τη χαμένη τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί και στην προχθεσινή συνεδρίαση αλλά και σήμερα μεγάλο κλάμα για τη χαμένη τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε και τη θριαλίδα στο να καταρρεύσουν μια σειρά ιδεολογήματα τα οποία είτε ήταν δυνάμεις της συντήρησης, της σοσιαλδημοκρατίας ή της λεγόμενης ευρωλάγνας αριστεράς καλλιεργούσαν όλα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη των λαών, μπορεί να γίνει η Ευρώπη των λαών. Τώρα ποια Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς Μεγάλη Βρετανία, χωρίς Ρωσία, χωρίς και άλλες χώρες. Ένα δεύτερον, ότι η Ευρώπη είναι το κοινό μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση το κοινό μας σπίτι, ότι αισθανόμαστε πρώτα Ευρωπαίοι πολίτες και μετά οτιδήποτε άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος. Όλα αυτά καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, ότι μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον καταντούνε καρικατούρες ιδεολογημάτων. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως εμείς δεν έχουμε αυταπάτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι και το χαρακτήρα της. Ως ΚΚΕ ότι είναι μια περιφερειακή υπεριαλιστική ένωση. Ότι ο σκοπός της δημιουργίας της είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολυεθνικών. Και σε αυτή τη λογική τσακίζει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαών. Άρα δεν είναι δηλαδή οι πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόστηκαν... Κύριε Καρανασόπουλε, με συγχωρείτε λίγο, κύριοι συνάδελφοι, απόλυτα αντιληπτή η κόπωση όλων μας. Σας παρακαλώ λίγο υπομονή να τελειώσουν οι συγητές, οι αγορητές, παράκληση, έτσι ασεβαστούμε λίγο τους αγορητές. Κύριε Καρανασόπουλε, να συνεχίσετε. Ναι, ναι. Λέω, δεν είναι οι πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόστηκαν για την περίοδο της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης από το 2008 και μετά, που ακύρωσαν, που αμαύρωσαν τα λεγόμενα ευρωπαϊκά κεκτημένα και το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, που κάποιοι κοντόφθαλμα υιοθέτησαν, ενώ θα μπορούσαν να είχαν ακολουθήσει κάποιες άλλες πολιτικές. Αλλά αυτές οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν, όλες αυτές οι στρατηγικές, που εδώ πρέπει να πούμε ότι ήταν ομόφωνες αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων, ανεξάρτητα προσανατολισμού που είχαν και για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και για τις προηγούμενες στρατηγικές, είχαν σκοπό να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το 90% των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζεται σχεδόν ομόφωνα. Ψηφίζονται σχεδόν ομόφωνα, δηλαδή και συντηρητικοί και φιλελεύθεροι και πράσινοι και σοσιαλδημοκράτες και αριστερά της φιλοευρώπης ψηφίζουν το σύνολο των αποφάσεων σχεδόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν έχουν ευθύνη και συνενοχή στην πολιτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμως τα λένε όλα αυτά? Γιατί ακριβώς προσπαθούν να συγκαλύψουν το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον να καλλιεργήσουν αυταπάτη στον κόσμο ότι μπορεί κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει, να γίνει προοδευτική, να γίνει φιλολαϊκή, να γίνει Ευρώπη των λαών, που βεβαίως αυτά ούτε στη Δευτέρα Παρουσία δεν πρόκειται να γίνουν. Πιο γρήγορα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία παρά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει προοδευτική και φιλολαϊκή. Γιατί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, γίνεται όλο και πιο αντιδραστική, όλο και απέναντι, στρέφεται απέναντι στα δικαιώματα των εργαζόμενων, γίνεται, αποκτά όλο και πιο επιθετικά υπεριαλιστικά χαρακτηριστικά και από αυτή την άποψη, άμα το θέλετε, αφορμή εξαιτίας, μάλλον εξαιτίας του Brexit, ενθαρρύνονται ακόμη περισσότερο οι φωνές που θα καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη πιο αντιδραστική. Δηλαδή η ευάθυνση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως το λένε, με κοινή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, με κοινή αμυντική πολιτική, που ουσιαστικά δηλαδή θα μετατρέψουν ακόμη περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα φρούριο, σε μια φυλακή για τους ίδιους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνολικότερα για τους λαούς της ευρύτερης
περιοχής. Και από αυτή την άποψη είναι καθαρό για το ΚΚΕ ότι τόσο η λογική της ευρωλαγνίας όσο και ο ευρωσκεπτικισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όπου ουσιαστικά θέλουν τους λαούς να μάχονται κάτω από ξένη σημαία. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιου είδους φωνές, δηλαδή να υποταχθεί ο λαός να παλεύει κάτω από ξένες σημαίες, οι λαοί, είναι και αυτά τις επιπτώσεις για την οικονομία. Βεβαίως θα υπάρχει επίπτωση στις τέσσερις γνωστές ελευθερίες του Μάστριχ από την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και εργαζόμενων, που αυτές οι τέσσερις ελευθερίες οδήγησαν στη συγκέντρωση και στη συγκεντροποίηση, στην ακόμη μεγαλύτερη μονοπόληση της αγοράς, στη μεγαλύτερη μεγέθυνση των πολυεθνικών και στην επίθεση συνολικά σε βάρος των εργαζόμενων και των δικαιωμάτων τους. Και από αυτή την άποψη, στο όνομα δηλαδή να μειωθούν οι επιπτώσεις αρνητικές στην οικονομία, ακούμε όπως την πρόταση που έκανε η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ να καταστεί ο Πειραιάς ένα νέο ΣΥΤΙ για να προσελκυστούν εφοπλιστικές εταιρείες και μάλιστα να δώσουν και νέες φοροαπαλλαγές. Αλήθεια, μπορεί να δοθούν και άλλες φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές? Μα δεν πληρώνουν τίποτα. Δηλαδή θα τους πληρώνουν και από πάνω για να έρθουνε? Αυτό είναι πρόκληση. Θα τους πληρώνουμε δηλαδή, αφού δεν δίνουν τίποτα, τι και άλλες φοροαπαλλαγές? Θα τους πληρώνουμε δηλαδή. Άρα θα έρθουν εδώ πέρα και θα τους πληρώνουν γιατί έρθανε στον Πειραιά για να μετατραπεί ο Πειραιάς στο εφοπλιστικό ΣΥΤΙ. Τέτοιου είδους λογικές είναι πρόκληση, κατά τη γνώμη μας, συνολικά για το λαό, ο οποίος σηκώνει τεράστια βάρη φορολογικά και εξαιτίας της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης αλλά και της σημερινής. Και μόνο που αρθρώνονται. Τέλος, για τα άρθρα, εμείς είπαμε και στη χθεσινή συζήτηση ότι πρέπει να συνεχιστεί ομαλά η πορεία και μετά το Brexit και μετά τις 31 πρώτου του 2020, ομαλά η ζωή των εργαζόμενων στη χώρα μας κατοίκων της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και των Ελλήνων οι οποίοι διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις, επιδείνωση στις θέσεις τους. Και από αυτή την άποψη, σε αυτή τη λογική τοποθετούμαστε με βάση τα συγκεκριμένα άρθρα. Όσον αφορά για το άρθρο 8, θα θέλαμε να κάνουμε μια κουβέντα και να πούμε τα εξής, ότι καταρχάς οι τελωνιακές υπηρεσίες έχουν υποστελεχωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και ήδη στον προγραμματισμό για το 2020 υπήρξε πρόβλεψη να γίνει νέος διαγωνισμός για 264 νέες θέσεις, ανεξάρτητα του Brexit. Από αυτή την άποψη, κύριε Υπουργέ, και συμφωνώντας και με αυτά τα οποία λέει και η Ομοσπονδία των Τελωνιακών Υπαλλήλων, πρέπει να δούμε ότι οι μετατάξεις δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Από την άποψη, θέλουν να έχουν ειδικά χαρακτηριστικά αυτοί οι οποίοι θα μεταταγούν πρώτα απ' όλα, για να μπορούν να εκπληρώσουν το συγκεκριμένο ρόλο. Άρα, δηλαδή, κατά προτεραιότητα και για να απαντηθούν πιο άμεσα οι ανάγκες, είναι να προσληφθούν οι επιλαχόντες του διαγωνισμού, που ήδη έχει γίνει. Και υπάρχει αυτός ο κατάλογος επιλαχόντων, να προχωρήσει η προκήρυξη του νέου διαγωνισμού και βεβαίως ό,τι δεν πληρωθεί να πληρωθεί με μετατάξεις με βάση αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα του Brexit, πολύ δε περισσότερο με τον Brexit θα χρειαστούν και θα μεγενθούν αυτές οι ανάγκες.